Για συντονιστείτε, Λίπερο 107,4. Μου ζητήσατε να ψάξουμε να βρούμε τον κύριο Στίβ Κακέτσι. Και τον εντοπίσαμε. Καλησπέρα σας κύριε Κακέτσι, τι κάνετε? Καλησπέρα. Ποιος το ζήτησε κύριε που δεν σε ξέρω? Λοιπόν, δεν με ξέρετε, από κοντά έχουμε γνωριστεί πριν από πολλά χρόνια, αλλά τώρα εκεί σε ένα ωραίο καφέ τα λέγαμε, είχαμε πει τρελές ιστορίες. Να σε καλά. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη δεν σας έχω βρει ποτέ όμως. Δεν σας έχω βρει ποτέ. Λοιπόν, σας ζήτησε ο κόσμος του Ηρακλή, καταρχάς. Λοιπόν, διότι... εγώ θα πω κάτι για τον κόσμο του Ηρακλή. Ναι, άντε πείτε το. Εγώ δεν έχω μάθει να χαϊδεύω ποτέ αυτιά. Ναι. Εγώ έχω μάθει από μικρό παιδί να υπάρχουν τρεις ομάδες στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ο Ηρακλής, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα ανάλογα ο καθένας τη δύναμη έχει. Αλλά ναι, εγώ τον Ηρακλή τον βάζω μέσα σε αυτές τις τρεις ομάδες. Εντάξει, και ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι, άλλον δεν έχουμε. Ο Απόλλων Καλαμαριάς του φίλου μου του Χάρη Κλίν. Ναι. Ναι. Εντάξει. Αλλά ήταν πολύ λίγο, αυτός είχε σκαμπανεβάσματα. Ναι. Τώρα τι θέλω να πω με αυτό. Τι. Εγώ έγινε ένα τυχαίο γεγονός. Ναι. Το οποίο όμως εγώ δεν θέλω να πάρει την έκταση που έχει πάρει. Και εγώ δεν είμαι ο ειρηνοποιός, ξέρεις, να τα φτιάξω μεταξύ αυτών των ανθρώπων του Ηρακλή με τον σημερινό πρόεδρο. Ναι. Η δικιά μου τη γνώμη είπα. Το μόνο που μπορείτε να με χρεώσετε είναι ότι μετά την επαφή που είχα με τον πρόεδρο, ναι, τον έπεισα ότι το γήπεδο πρέπει να μείνει ανοιχτό την Κυριακή. Γιατί είχε υπόψη του να το κλείσει για όλους τους αγώνες. Του λέω εσύ που κουβαλάς πολύ, ξέρεις, τα λέω και με ένα άλλο τρόπο. Αλλά εγώ ξέρω πώς τα λέτε, ξέρω. Κουβαλάς μεγάλη τρέλα, του λέω, αδελφέ μου. Ναι. Πώς θα κλείσεις το γήπεδο, θα στα κάνουν και έχεις μαδιά. Αν το κλείσεις τώρα, στον επόμενο. Αυτό δεν μπορεί να το σταματήσεις, το νερό τρέχει. Τώρα, από εκεί και μιλάτε πέρα... για το προηγούμενο παιχνίδι που ήταν να γίνει, όχι... Όχι τώρα, τον Αστέρα. Α, οκ. Okay. Δεν είχε να το ανοίξει. Ναι. Και είχε συνεδριάσει με την. Εγώ τα λέω όλα, δεν έχω να, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, ναι, αλλά δεν, λέω, το θέμα μας δεν είναι αυτό. Σήμερα συζητάμε εδώ για εσάς και είστε το πρόσωπο, ναι, από τα πρόσωπα της επικαιρότητας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μάθαμε ότι εσείς μπήκατε στη μέση και πήρατε τηλέφωνο κάποιον εκπρόσωπο του συνδέσμου του Ηρακλή. Ναι, ναι, και μίλησατε. Ναι, ναι, έγινε πώς... αυτό. Ναι. Μην πείτε το μας λίγο πώς έγινε. Βεβαίως. Για να μην λέω, ξέρετε πω, γιατί ζήτησα να μιλήσουμε μαζί, να σας το πω και γιατί πριν δεν πρόλαβα. Για να μην λέει ο καθένας τη χαζομάρα του, λέω κάτσε να πάμε στην πηγή. Στον Κακέτσι. Μίλησα, ναι. Βασικά μίλησα με ένα παιδί, από εκεί από τα οποία το τηλέφωνο για να εξηγούμεθα μου το έδωσε ο πρόεδρος και ένας φίλος του. Εγώ πού να ξέρω το παιδί. Ναι, ο πρόεδρος ο κ. Παπαδανασάκης. Ναι. Ο κύριος, πώς το λένε, Σπύρο, το λέω μου, είναι πιο εύκολο. Σπύρο, ναι. Λοιπόν, αυτός μου έδωσε το τηλέφωνο, έτσι, ναι, και μου λέει δεν θα σου μιλήσει το παιδί. Ρε, δώσε το τηλέφωνο εδώ να μιλήσω στον άνθρωπο. Ναι. Και όντως το παιδί, όχι. Μισό λεπτό, εσείς του είπατε να πάρω εγώ ή σας είπε πάρτε? Εγώ είπα. Ναι. Αλήθεια. Του λέω, ποιος είναι ο υπεύθυνος εκεί, ναι, το ρωτάω. Και μου λέει και μου δίνει το όνομα και το τηλέφωνο. Μου λέει δεν θα σου μιλήσει. Ναι. Ρε φαίνεται το τηλέφωνο, του λέω εγώ, που δεν θα μου μιλήσει. Μιλάω εγώ του παιδιού, μου λέει ξέρεις εγώ σε θαυμάζω. Έχεις πει κάτι λόγια για κάποιον εκεί άλλο πρόεδρο που τα ξέρετε όλοι. Ναι. Τι να αναφερθώ. Ναι. Σε γουστάρω, μου λέει. Να είσαι καλά παιδί μου, του λέω, να σου πω κάτι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σας γουστάρουμε εδώ πέρα. Σας τα λέτε ωραία γι' αυτό. Όχι. Εγώ είμαι πάντα για να ξέρεις κάτι υπέρ των αδυνάτων. Ναι. Και αυτή τη στιγμή, αν ο Ηρακλής είναι αδύνατος και δεν συμβαδίζει με το όνομά του, ναι, δεν σημαίνει τίποτα. Ο Ηρακλής για μένα πρέπει να μείνει και στην κατηγορία και να βρει την αδειοδότηση που δεν το ξέρω. Εγώ παρακολούθησα την εκπομπή του Θωμαίδη τη Δευτέρα, ναι, και τον είδα να μιλάει. Ναι. Αυτός, από ό,τι είναι η γνώμη μου, είναι ένας φωτισμένος άνθρωπος. Δεν είναι κανένας άνθρωπος που βγάζει αγριότητα. Εσείς πότε το γνωρίζατε, κύριε Κακέτσι? Προχτές. Πρώτη φορά τον είδατε? Ναι, πρώτη φορά τον είδα τη Δευτέρα στην τηλεόραση και την Τρίτη ήρθε εδώ και με βρήκε. Στο μαγαζί σας. Εντάξει. Ναι. Σας βρήκε. Όχι, ήρθε κατά λάθος εκεί να πιει, να φάει, να κάνει και τον... Όχι. Αλλά πώς. Εδώ αλήθεια. Τον έφερε ο Θωμαίδης. Ναι. Μη με χρεώνετε. Όχι, δεν χρεώνουμε. Ρωτάω εγώ επειδή δεν ξέρω. Γι' αυτό, επειδή δεν ξέρουμε. Λοιπόν. Ναι, ωραία. Ο Θωμαίδης τον έφερε. Ο Κυριάκος. Γιατί είχαν κάνει την προηγούμενη ημέρα την εκπομπή. Ναι. Και μου λέει έρχεται και ο πρόεδρος του Ηρακλή. Εγώ έχω παρακολουθήσει κατά καιρούς. Εγώ βλέπω και την εκπομπή τη Δευτέρα. Που είναι ναι, ναι, και εγώ τη βλέπω του Κυριάκου, φυσικά.
του Χίδα, πώς το λένε αυτό. Α, του Κώστα, ναι, στο Μακεδονία, ναι. Ναι, ναι. Ναι, το παρακολουθώ ναι. Αυτό, γιατί μιλάει για τον ΠΑΟΚ, όλοι τα έχουν. Άμα κάτσουμε καμιά μέρα και μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ, εγώ ναι. Ξέρω περισσότερα. Σιγά μην ξέρετε περισσότερα. Από πού τα ξέρετε, από εκεί που είστε. Παρακολουθώ από μικρό παιδί. Το μόνο που μπορώ να σου πω για τον ΠΑΟΚ και γελάω πάντα, ο ΠΑΟΚ είναι όπως έκανε 7-0 εχθές στον Πανελευθυνιακό ναι. Και είναι ικανός να πάει 7 από μια άλλη ομάδα. Είναι απίστευτο με αυτή την ομάδα. Θα τα πούμε μισό λεπτό για να το τελειώσουμε αυτό με τον Ηρακλή, γιατί ο κόσμος του Ηρακλή περιμένει. Λοιπόν, άρα ήρθε ο Κυριάκος, ήρθε με το Σπύρο, το μεγαλομέτωχο του Ηρακλή, ναι. Τον γνωρίζατε εσείς ναι. Εκεί και πάνω στην κουβέντα σας είπε, ξέρω εγώ, τι σας έλεγε, ότι είναι φοβισμένος, ότι είναι στεναχωρημένος, τι σας έλεγε. Τι καταλαβαίνω εγώ, γιατί ναι, εννοείται. Εννοείται. Είμαι Ελληνοαμερικάνος και άρχισε και μίλαγε. Από ό,τι κατάλαβα εγώ αυτός, πάνε δεν ήξερε, βασικά δεν ξέρει και από ποδόσφαιρο. Εννοείται. Εντάξει, ναι, ναι. Αυτός του προέκυψε αυτή η ομάδα, είχε κάτι λεφτούδάκια και τα έβαλε. Αυτός τι νόμιζε, ότι αυτή η στάνη αυτό το γάλα βγάζει, τι νόμιζε θα οικονομήσει. Έτσι το είπα εγώ. Ή του τη φορτώσανε, πώς, σας είπε την ιστορία, πώς τον πήρε τον Ηρακλή. Δεν ξέρω. Τι καταλάβατε εσείς. Πήρε τον Ηρακλή, εγώ μην ξεχνάς, είμαι και φίλος του Ρέμου. Ναι, ξέρω. Και ξέρω και πώς την έφαγε ο Ρέμος. Λοιπόν, από ποιον την έφαγε. Δεν θέλω να φτάσω εκεί. Ωραία. Αλλά τι θέλω να σου πω. Ο Παπαδάσακης, ο Σπύρος, ναι. Συγκεκριμένο. Mm-hmm. Του λέω, ρε παιδί μου, τι γίνεται εδώ πέρα. Εγώ θεωρώ από αυτά που παρακολουθώ, σας μιλάω εντύμως, ένα παιδάκι έχω. Και σας λέω, μην τα λέτε πέσανε. Αυτά, δεν χρειάζεται. Εγώ σας πιστεύω. Ναι, ναι, όχι. Τα λέτε. Θέλω να πιστέψω. Του λέω από εδώ πέρα, από ό,τι παρακολουθώ, του λέω και τις εφημερίδες ναι. Και αυτό. Αυτοί σε έχουν τελειώσει. Ναι. Εκεί πέρα. Εγώ δεν ήξερα τη θύρα 10, αυτός μου τα είπε. Έτσι σε έχουν τελειώσει, δεν σε θέλουν. Ναι. Αυτός τι εντύπωση είχε, κύριε Κακέτσι. Έχει την ίδια. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, δεν τον προδίδω ειλικρινά, ναι. Ρίχνει η λευκή σημαία. Δηλαδή θέλει να έρθει σε συνεννόηση με αυτούς. Ναι. Ναι. Εγώ αυτό που πρότεινα είναι τη λογιάδα μου το τηλέφωνο να μιλήσω με ένα από αυτά τα παιδιά. Να δω τι θα μου πούνε. Εσείς το προτείνατε, έτσι. Ακούσατε ότι έχει θέμα με τους συνδεσμίτες και μπαίνετε εσείς μπροστά και λέτε, φέρ' το τηλέφωνο, ρε παιδί μου, να επικοινωνήσω. Αλλά εγώ δεν θα τους έπαιρνα τηλέφωνο εάν δεν μου εξασφάλιζε ότι αυτά τα παιδιά είναι αλληλειοτελή. Δηλαδή τα παιδιά αυτά έχω μάθει, γιατί εγώ μην ξεχνάς, δεν λέω ψέματα, είμαι και αεξής. Είμαι ο φίλος του Προέδρου. Αλλά όχι ναι, όμως. Και ανού Προέδρου του Τίγρη. Έλας. Ναι, έλας. Όχι, άσε μας μωρέ που τον βγάλαμε Τίγρη. Έλας είναι ο Προέδρος. Ποιος είναι. Ο Τίγρης. Ναι. Τώρα αφού τον βγάλαν αλλά... Τίγρη, τι, γιατί διαφωνείτε με τον Τίγρη. Εγώ το λέω Πρόεδρε, εμείς και Πρεζιτάντε. Το Τίγρης. Ναι. Στο Τίγρης πηγαίνουν κι άλλα, μην με βάζετε γιατί εγώ τα λέω. Εντάξει. Ό,τι ναι. Λοιπόν, γίνεται αυτό και σας δίνει το τηλέφωνο και παίρνετε ναι, τηλέφωνο. Λέει, γεια παιδιά, σας. Αυτά δεν είναι, αυτά δεν τα παίρνουν, μου λέει, όπως ξέρεις κάτι άλλες θηρίδες από κάτι άλλες ομάδες που έχουν συμφέρονται και αυτοί κάποιοι ζουν από αυτό. Ναι. Αυτά τα παιδιά ζουν, λέει, με ροκάματο και ο Ηρακλής. Καθαρά είναι, ναι. Ολοκάθαρα είναι, φυσικά. Αυτοί με ενδιαφέρουν, αυτά τα παιδιά με ενδιαφέρουν. Ναι, ναι. Και παίρνω εγώ ένα τηλέφωνο που μου έδωσε. Εντάξει. Και μιλάω με το παιδί, το οποίο ήθελε και μιλάγαμε πολλή ώρα. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Μισό λεπτό. Όταν σηκώνει το τηλέφωνο και του λέει ότι είμαι ο Στίβο Κακέτσης, δεν σας είπε κανένα αϊγά, κανένα τέτοιο νόμιζε. Δηλαδή να νομίζω ότι είναι κάποιος που του κάνει πλάκα. Όχι, αφού τον πήραμε τηλέφωνο, όχι απόκριψη. Ναι, το δεν είπα ότι. Το κανονικό μου και το είχε. Το δικό σας το τηλέφωνο. Ναι, όχι, μου λέει, εγώ είμαι και θαυμαστή σου. Όπως μου τα είπε το παιδί, είσαι μάγκας και τα είπες και εκεί κάπου, ξέρεις, τη γνωστή συνέντευξη που έκανα. Ναι, ναι, ναι. Που δεν είναι αυτό. Και άκου τι λέω εγώ, δεν διεκδικώ τίποτα. Εγώ θα σου πω ακριβώς τι γίνει. Και το εξήγησα πώς γνώρισα τον Πρόεδρο. Ναι. Δεν είπα τίποτα ψέμα. Έτσι ακριβώς και φιλοτιμήθηκα, λέω, γιατί... Όπως μου είπατε πριν. Εγώ, ναι, γιατί πιστεύω. Έπεσα έξω πάντως, γιατί νόμιζα ότι γνωριζόσταν εδώ και καιρό, είχε έρθει 4-5 φορές, ήπιατε, κάνατε και γνωριστήκατε έτσι. Μία φορά. Όχι, τι να βάζω στο όνομά μου ψέματα. Αλλά αυτόν τον έχω εγώ, ξέρεις, για να κάνει. Τι να λέω τώρα. Τι να κάνει. Ναι. Μην το πνίγετε. Τρεις φορές το έχετε πνίξει τον 90. Ναι, άστο τώρα. Τι να κάνει. Λοιπόν, άκουγε το παιδί, τίποτα. Λοιπόν, αυτός έτσι μόνος του που είναι και εναντίον όλοι δεν βγαίνει πουθενά. Το όμως. Η φιλοσοφία η δική μου είναι... Ναι, αλλά ο Κυριάκος τον κατάφερε προχθές και μπράβο του, μαγιά του. Τι έκανε, κατάφερε? Τον κατάφερε, τον έβγαλε στη τηλεόραση ο Κυριάκος, το μαγιά του.
Μπράβο του. Ναι, σιγά. Ναι, ναι, μεταξύ μας εμείς δεν το συνηθίζουμε αυτό, γι' αυτό λένε. Από ό,τι ναι. κατάλαβες, ότι κατάλαβες, δεν κατάλαβες ο Κυριάκος να τον βγάλει. Αυτός ήθελε να λέτε όλες τις αλήθειες. Δεν ξέρω. Αυτός ήθελε να τον βοηθήσει ο Κυριάκος για να βγει και να πει κάτι. Ναι, εντάξει, και αυτό. Και έτσι να έγινε, ναι. Και έτσι να έγινε. Βεβαίως, δεν ξέρω αν έγινε έτσι, λοιπόν, άμα το λέτε εσείς. Έγινε επιτυχία του Κυριάκου, αλλά κατ' ουσίαν αυτός θέλει τη βοήθεια του Κυριάκου. Έτσι είναι. Όπως του είπα εγώ εχθές στο τηλέφωνο, ναι. μιλήσαμε στο τηλέφωνο, του λέω κάνε μια συνέντευξη τύπου να κερδίσεις τους δημοσιογράφους. Μου λέει όλοι είναι εναντίον μου. Λέει άντε από εκεί πέρα. Κάνε και πες την αλήθεια σε όλο τον κόσμο. Mm. Πες τα δικά σου. Αυτό... Όπως μίλησα και με. Τον προτρέψατε να διοργανώσει μια. Ναι, ναι, ναι. Και να πει όλα τα θέματα. Όπως και το παιδί του είπα, αυτού του παιδιού που μίλησα, δεν είναι ανάγκη να αναφερθώ στο όνομά του. Αυτός ήδη θα μετέφερε αυτά που είπα. Του λέω, αγόρι μου, εγώ δεν κάνω. Πώς ήταν αρνητικός, γιατί κατάλαβα πριν από λίγο, μιλώντας με κάποιον από τα παιδιά του από εκεί. Έκανε μια ανακοίνωση. Τα ξέρω όλα, να σου πω. Ότι δεν. Να σου πω κάτι. Ναι, 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 περίμενε. Αυτή το παιδί θα σου πω πρότεινε να ενωθούμε στην Αθήνα. Του λέω μακάρι να μπορούσα να ανέβω στη Θεσσαλονίκη. Όχι, μου λένε αυτοί με 3-4 και εμείς κάνουμε συμβούλιο κάθε Τρίτη. Και του λέω ακριβώς. Ναι. Και αν θέλετε βγάλει το να σας μιλήσει. Του λέω άκουσα. Επειδή εγώ δεν έχω μάθει να κάνω κουτσομπολιά. Μου είπες γι' αυτό ναι. Αυτός είπε για εσάς στην πλάτη. Ναι. Εάν κάνουμε αυτό το ραντεβού, του λέω, προσέξτε το τονίζω. Εάν κάνουμε αυτό το ραντεβού που δεν έχει ξεριστεί τίποτα, ναι. θα είναι μπροστά και αυτός. Και εσείς και αυτός. Και θα μιλήσουμε και θα βάλουμε όλα κάτω. Ενώ τι σας πρότεινε να μιλήσει μόνο μαζί σας, ας πούμε, να μιλήσουν μόνο μαζί σας. Ναι, 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 ναι. Δεν βγαίνει τίποτα. Ναι, ωραία, δεν βγαίνει. Εσύ δεν τα ξέρετε και καλά. Ναι, πού να τα ξέρω. Εντάξει, τι κάνω τον έξυπνο. Όχι, λοιπόν, απλά μπήκα τις τιμές ναι, τώρα και... Ναι. Μπήκα, όχι όμως ότι το ήθελα. Απλώς με τον τρόπο που φέρθηκε αυτός εδώ πέρα, αυτός που φέρθηκε εδώ, ναι. το λυπήθηκε η ψυχή μου. Τι να πω ψέματα. Λέω, κοίταξε να δεις, μπήκε μέσα στους αγρίους, γιατί εγώ. Ήμουνα και παλιά αθλητής, έπαιζα μπάσκετ στο Παλιλίνιο. Και αν ένας, η οικογένεια κακή έτσι, έφερε τον Γκάλι να το έχει υπόψη σας στην Ελλάδα, από την Αμερική. Να το θυμάσαστε αυτό. Σιγά. Και ρωτήστε τον Ιωαννίδη. Κακή έτσι έφερε τον Γκάλι. Ναι, ρωτήστε τον Ιωαννίδη. Θα το ρωτήσω, θα το ρωτήσω. Θα το ρωτήσω τον Γκάλι. Θα το ρωτήσω. Και πάρε και διέψευσέ μου. Θα το ρωτήσω, θα το ρωτήσω. Θα το ρωτήσω, δεν το ήξερα. Επιστρέφουμε στο Σπύρο. Επιστρέφουμε στο Σπύρο. Λοιπόν, το λυπηθήκατε, άρα μπήκατε μπροστά. Εσείς. Δεν σας το πρότεινε, εσείς το είπατε όμως. Σημαντικό, σημαντικό. Αλλά δεν τον πήρα μπροστά εγώ. Του πήρα το τηλέφωνο. Δεν ήθελα να ακούσει αυτό τι λέω εγώ. Α, πήγατε λίγο δίπλα, ναι. Ναι, μίλησα εγώ με το παιδί. Μπράβο. Βέβαια. Και το παιδί αυτός νομίζω ότι δεν θα μου μιλήσει. Έλα που μου μίλησε το παιδί όμως και πολλή ώρα και δεν είχε όρεξη να κλείσει και το τηλέφωνο. Με τη λογική. Από την αρχή σας κατάλαβε, αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή τώρα, άμα πάρει με ένα κάποιο τηλέφωνο και μου πει ο Στίβ Κακέτσι, θα του πω ή θα το κλείσω ή θα του πω έλα τράβα να κάνει πλάκα πουθενά αλλού, ρε. Ναι, αλλά εγώ δεν του έδωσα. Όπως και σε εσάς μιλάω, δεν ξέρω που μιλάω. Σας είπανε έξω πώς και ονόματα και αυτά τα πάντα. Εντάξει. Όχι, μα. Απλά επειδή είστε κάποια ηλικία το ξεχάσατε. Όχι, τι, εντάξει. Πόσο είστε. Τώρα θα λέμε την ηλικία, δεν με πήρε για την ηλικία. Όχι, αλλά λέτε όπως δεν είναι, να μην πω κι εγώ. Είμαι γύρω στην ηλικία που είναι ο Τίγρης. Ψιλοσυμπέθερος. Ναι, είμαι στην ηλικία που είναι ο Τίγρης. Δεν είναι. Θα πήγαμε στην ηλικία του Τίγρης και θα καταλάβεις. Εντάξει, στην ηλικία του συμπέθερου είστε. Πάμε παρακάτω, δεν πειράζει. Μπήκατε μπροστά και. Έχω και εγγόνι. Ναι, γι' αυτό. Εντάξει. Δεν σας είπα παππού, συμπέθερο σας είπα. Σιγά. Δεν κρύβω την ηλικία μου. Λοιπόν. Και. Άκου τώρα. Και μίλησα με το παιδί το οποίο μίλησε. Αν μου μίλαγε άσχημα, του έλεγα εντάξει, εγώ ρημάντε γεια σου. Το παιδί μίλησε πάρα πολύ ωραία και τοποθέτησε τα γεγονότα. Ναι. Έχει και αυτό βάλει, αυτό ο Σπύρος έχει βάλει ένα μάνατζερ που δεν το θυμάμαι το τον Καγιούλη, τον Καγιούλη. Αυτό είναι εδώ και κάνει κουμάντο. Ναι. Αυτός όμως δεν τον θέλουν τα παιδιά. Σας λέω ακριβώς. Δεν τον θέλουν. Γιατί ναι. Κάνει διάφορες ιδέες. Τι μάνατζερ να κάνει κουμάντο τώρα στην ομάδα, κύριε Κακέζη, είναι χοντρό, δεν. Ναι, αλλά το μυστικό ποιο είναι. Ποιο. Ότι αυτός έχει βάλει 4 εκατοστάρικα. Τα έχει βάλει. Ναι, έτσι είπε ο Σπύρος. Εγώ μιλάω επώνυμα. Εννοείται. Δεν είπα, μου είπανε. Ναι, δεν τον πιστεύει κανένας όμως ότι τα έχει βάλει. Ναι, και κυρίως αυτά τα παιδιά που μιλήσατε δεν τον πιστεύουν με τίποτα. Ναι, εντάξει, αγόρι μου αυτό μου λέει. Έβαλε 400.000. Εγώ όμως έχω και άλλη απάντηση. Τι? Επειδή έβαλε 400.000, μπορεί να διαλύσει την ομάδα. Αυτό. Όχι βέβαια. Ήδη σκάσαν κάτι εγώ... προσφυγές, κάτι τέτοια σήμερα, χθες. Ναι. Και λέω εγώ στο Σπύρο ναι. ότι άκουσα να σου πω κάτι.
δικαιολογημένα είναι ΑΕ να θα κάνεις κουμάντο εσύ. Αλλά αφού βλέπεις ότι δεν τον θέλουν για κάποιους λόγους, τους οποίους θα τους ακούσουμε. Γιατί άλλο να μου λέει ο Σπύρος και άλλο να μου λένε τα παιδιά, ναι, θα τον απομακρύνουμε. Τι να κάνουμε τώρα, και θα μπούμε στην υποσχετική να πάρει τα λεφτά του πίσω. Πώς θα γίνει. Ναι. Εσείς είστε τελειωμένος. Αυτός είναι τελειωμένος. Δηλαδή το μόνο που θα καταφέρετε είναι να πάει η ομάδα πίσω στη δεύτερη. Και άμα πάει στη δεύτερη κατηγορία, μην μου πεις όποιος και να έρθει, θα χάσουν χρόνια να την εξαφανίσουν την ομάδα. Πίστεψέ με, η ομάδα δεν πρέπει να πέσει. Εγώ του είπα πια πρέπει να πέσει. Κατά τη δικιά μου την εκτίμηση. Η Βέρεια έχει αναχωρήσει, τι να κάνω εγώ. Και υπάρχει και μια άλλη ομάδα σε ένα νησί, έτσι πιστεύω. Ναι. Έτσι είναι η θεωρία μου. Ναι. Αλλά δεν έχει. Ο σκοπός είναι να μην πέσει. Ωραία. Και μετά το, μετά το τηλεφώνημα λοιπόν στο παιδί εκεί του συνδέσμου. Μίλησα εγώ σε αυτόν. Μιλήσατε. Μίλησα εγώ σε αυτόν. Τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, κοίτα, μίλησα με το παιδί. Ναι. Α, είχε φύγει, είχε φύγει ο Παπαθανασάκης. Ναι. Ναι, 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 ναι. Του λέω, άψε το ενδεχόμενο να συναντηθούμε. Ή εντός στην Αθήνα. Μακάρι του λέω να μπορούσα να ερχόμουν και εγώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και αυτό στην τηλεόραση είπε να αντιμετωπίσω 10. Εμένα φέρτε μου 100 και δεν το λέω εγωιστικά. Θα τους βάλω όλα απέναντί μου και θα δεις ότι εγώ θα γίνω 101 και θα φύγω μαζί τους. Γιατί εγώ, βέβαια αυτό που προέχει τη μαγκιά δεν είναι να διαλύσουμε το σωματείο. Είμαι εγώ ο μάγκας που είναι αυτή ή αυτός κάνει το μάγκα με τα υποκειμένα που έβαλε λεφτά από αυτά που γιατί εγώ το ρώτησα τον Θωμαίδη και μου λέει μου έδειξε 2.650 και κάτι άλλο. Εντάξει. Τι 2.650. Εκατομμύρια, τι έβαλε. Ότι έχει βάλει. 3.150. 3.150. Ναι, ρώτα και τον Θωμαίδη. Εγώ σας λέω δεν υπάρχει πίσω να πω εγώ να κρύψω. Μου είπανε ό,τι μου είπανε, ποιος μου ναι, το έπαιρνε. Ναι, αλλά ζητάει εκεί λεφτά για την ομάδα, αυτό το είπε. Ναι, τον ερώτησα. Και τι είπε. Τον ερώτησα και αυτό. Και αυτός αυτό δεν απάντησε, γιατί εγώ προχτές στο Sky δεν άκουσα ότι ζητάει λεφτά. Εντυμή, μπορεί να κοιμήκα, ξέρω εγώ να με το ρώτησα, το ρώτησαν αν ζητάει 5 εκατομμύρια και δεν το ξεκαθάρισε. Αν ζητάει 5 εκατομμύρια για να δώσει στην ομάδα. Ναι. Εσείς που το ρωτήσατε, τι είπε. Δεν απάντησε. Αλλά μπορώ να τον πληροφορήσω, αλλά επειδή είμαι και στο ραδιόφωνο και ζωντανά θα του πω εγώ. Αν θα πάρει τα 5 ή θα πάρει τα 3, κατάλαβες. Εντάξει, τώρα άσε τώρα ντε. Εδώ ο σκοπός είναι, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Τα έβαλε τα λεφτά, ας μην τα έβαζε. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Παρεμπιπτόντας δεν με έβαλε και να μίλησα και με τη γυναίκα του. Μια πολύ καλή κυρία, εγκλέζικα, μιλάει με ξένη. Μιλούσατε μαζί με τη γυναίκα του. Με έβαλε. Τι σας έλεγε η γυναίκα του, να τον πείστε να αναπαρατήσει την ότι ομάδα. Είναι και... stupid, ότι είναι βλάκας. Ότι είναι βλάκας, ό,τι μου είπα στο διοργόνωση. Ναι, 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 ναι. Γιατί ασχολήθηκε ή γιατί παλεύει τώρα, γιατί... Γιατί ασχολήθηκε γι' αυτό, διότι πρόσεξε, αυτός αυτή τη στιγμή, από ό,τι κατάλαβα, ζει μόνο με τα προβλήματα, δεν έχει άλλο. Δηλαδή ζει με τα προβλήματα του Ηρακλή, ναι. Δεν έχει τίποτα για όλου κέρατα, δεν έχει να πεις ότι έχει μία, για να πεις ότι θα οικονομήσει. Ναι. Έχει όλα τα ΙΚΑ, από ό,τι μου είπε τα ΦΠΑ, στο όνομά του και κάθε μέρα γράφουν αυτά. Στο όνομά του, ναι. Καταλαβες. Ναι, φυσικά γράφουν, ναι. Εντάξει, και αυτό που είπε ο Γκότζος, πώς τον είναι αυτός που πήρε μια συνέντευξη σήμερα που την κάνανε γυριστή, πονηρά μου την κάνανε, γιατί λένε θα βγείτε στην εκπομπή του Θωμαίδη, εγώ δεν ήξερα τι ώρα βγαίνει ο Κυριάκος, ναι. Και μετά βγήκε αυτός στο ραδιόφωνο. Τι είσαι εσύ ρε, του λέω, μου λέει, είμαι, του λέω εσύ βγαίνεις εκείνη το Θωμαίδη, λέει ναι. Ο Γκότζος. Του λέω να σε διορθώσω. Ναι. Γκότζος, πώς ναι. Το λένε αυτό. Του λέω, έκανες ένα λάθος προχτές. Βγαίνει κάθε και Δευτέρα στο Θωμαίδη. Α, ο Μπούζος, όχι ο Γκότζος. Μπούζος, ναι. Ναι. Του λέω, έκανες ένα λάθος. Γιατί είπες ότι να βάζει αυτό στα λεφτά και να διοικεί άλλο στην ομάδα. Εδώ είσαι λάθος, του λέω. Εδώ δεν είναι πια το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά αυτός το έχει επιλέξει, κύριε Κακέτσι. Δηλαδή, εγώ είμαι εδώ και βάζω τον Καγιούλη. Εγώ έχω την ομάδα. Ναι, στο όνομά μου είναι. Ναι. Φοβερό δεν είναι αυτό. Συμφωνούμε. Ναι. Συμφωνούμε. Γιατί το ίδιο έκανε και ο Σαββίδης. Έλα τώρα, δεν μην κρυβόμαστε. Με ποιον. Και ο Σαββίδης επέλεξε κάποια πρόσωπα. Δεν επέλεξε και κάνουν τη διοίκηση. Ναι, αλλά τώρα αυτός είναι πρόεδρος. Πάλι ναι, γιατί ο Σαββίδης είναι ο άνθρωπος ο Χωσέ. Χωσέ Μπεριούκοφ. Χωσέ Μπεριούκοφ. Δεν παντοκουνηθεί κανένας. Ναι, δεν παντοκουνηθεί κανένας, γιατί έτσι και θυμώσει, κατάλαβες, έχουν φύγει όλοι από τη μέση. Και τώρα τι... το θέμα του Ίβιτς το υποστήριξε και τον Κράτσε. Και όλοι είχαν βγει εναντίον του Ίβιτς στις δηλώσεις. Έτσι μην το ξεχνάμε. Εντάξει, είχε πει χοντράδες τότε, γι' αυτό. Ναι, για πες το Θεσσαλονίκη, για λέγε λοιπόν. Είχα έρθει στη Θεσσαλονίκη και ένα μαγαζί ναι. Το 96 και έφυγα μαύρη νύχτα. Πάμε παρακατώ. Το Τζαβέλα, για τον Τζαβέλα, το ξέρετε. Πώς, δεν ήταν και την κολάρα που έβαλε.
Ναι, ρε παιδί, με την κολάρα μπορεί να την έβαλε. Πώ το είπατε, νόμιζα άλλο θα λέγατε, αλλά τέλο πάντων, γκολ είπατε. Το ξέρετε, δηλαδή για τον Τζαβέλα έγινε όλη η μανούρα στον Πάο. Τα ξέρω, ρε παιδί μου, ότι αυτό χάλαγε τα αποδυτήρια. Ναι, είναι ναι. Λάθος όμως και του ήδη. Κοίταξε να δεις. Ειλικρινά δεν σε ξέρω και παίρνουμε και τον χρόνο σου. Όταν έχεις εχθρούς, τους εχθρούς τους φυλάς στο χέρι και τους υπνοτίζεις. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνεις. Μια χαρά, δεν μια χαρά. Δεν πάει μαγιά που βλέπεις ότι αυτοί υπεκτερούν. Πας ωραία, κατάλαβες. Για να τους καρφώσεις την κατάλληλη στιγμή. Ναι, παιδί μου, τον έχεις ξέρεις ότι είναι εχθρός. Ναι, έτσι, αλλά έτσι. Καμιά φορά δεν ξέρεις να τους κάνεις και τους καλύτερους φίλους. Έτσι, αυτό γίνεται, ναι, πολλές φορές. Αλλά για να επιστρέψουμε, πώς έκλεισε το θέμα με τον Παπαθανασάκη, πού είμαστε τώρα? Που είμαστε, ότι αυτός πάει στην Κρήτη σήμερα. Στην Κρήτη. Ναι. Α, το είχε πει κιόλας, να πάει να πιει καμιά τσικουδιά, ναι. Και? Μόνο αυτό του χρειάζεται, να πει καμιά τσικουδιά. Τα παιδιά, λένε, τα παιδιά μου είπαν πριν από λίγο ότι δεν θα γίνει η συνάντηση αυτή. Δηλαδή ότι μπήκατε εσείς, είπατε, μιλήσατε. Άμα δεν θέλουν να μην γίνει η συνάντηση, να μην γίνει ποτέ. Θέλουν να μιλήσουν μόνο μαζί σας, αυτό είπατε, έτσι. Αλλά δεν, ναι, το θέμα είναι να μιλήσουν. Το λες τώρα και εσύ το βρίσκεις λογικό. Με το να μιλήσουν μαζί μου και εγώ, να κάθομαι να μεταφέρω σε αυτόν το τι είπανε, δεν έχει καμία αξία. Εγώ, λεβέντικα, αν δεν έχουν τα παιδιά μέσα τους καμία αυτή, θα του λέγανε εδώ, έφερες τον άνθρωπο αυτό, μπράβο. Για να σου πούμε εμείς αυτά, για να μας πεις εσύ αυτά που θέλεις, να σε ακούσουμε. Ναι, ναι. Να έχουμε καλή λάβη. Και εσείς εκεί να βγάζετε συμπεράσματα και να παρεμβαίνετε, ναι. Να τον διαιτητεύσουμε. Ναι, τον πυροσβέστη. Στίβ Κακιάζης, πυροσβέστης. Όχι μόνο του πυροσβέστη, αντρίκια πράγματα. Ναι, αντρίκια το λέω. Ρε, άκουσε τα εδώ πέρα και άκουσε μας, είπες εσύ από το πουθενά. Άρα η αίσθησή σας ποια είναι, κύριε Κακέτσι? Δεν ξέρω, τα παιδιά ας αποφασίσουν. Εγώ ειλικρινά γι' αυτό είμαι στη διάθεσή τους και μάλιστα να δεις πόσο τίμη είναι. Σου λέει, άντε θα σας κάνω και το τραπέζι όταν έρθετε και μου λέει, εμείς δεν δεχόμαστε, έχουμε δικό μας ταμείο. Θα δουν τώρα από τη Θεσσαλονίκη και με έχουν εμένα για κανένα γιγούρι, να μου πληρώσουν το λογαριασμό. Ναι. Κατάλαβες τι λέω. Ναι, πώς δεν κατάλαβα. Λοιπόν, αν θέλουν, το τηλέφωνο μου το έχουν, ναι. Όποιος θέλει να μου μιλήσει. Επαναλαμβάνω και αυτά που ακούω εγώ με τώρα, που πιστεύω ότι θα τα μεταφέρουν. Γι' αυτό σας έβγαλα εγώ, για να μην λέει ο καθένας την παπαριά του, επιτρέψτε μου να το πω έτσι. Με το γάλα που πήραμε μικρή. Ανιδιοτελώς. Έτσι. Λέω, κάτσε να το βγάλουμε τον Κακέτσι, αφού μιλάτε όλοι για τον Κακέτσι σήμερα. Κάτσε να το βρούμε τον άνθρωπο να μας πει τα γράμματα ποια είναι. Ανιδιοτελώς. Και να αυτό, μακάρι με όλη. Εγώ του παρέτου, λέω, άμα θα έρθω στη Θεσσαλονίκη, ναι. Εσύ πού πηγαίνεις? Μου λέει, υπάρχει σουίτα. Εγώ δεν θα έρθω στη σουίτα. Ποια σουίτα? Εγώ θα πάω σε ποιο ξενοδοχείο? Στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Ναι, εγώ του λέω. Σου ήττα, μένα το μυαλό μου κατευθείαν στο ξενοδοχείο πήγε. Εγώ θα. Όχι. Εγώ του λέω, θα έρθω και θα πάω εκεί που είναι τα παιδιά. Μα μου λέει, είναι, ρε, τι είναι αυτή, του λέω, όλη μέρα τα μαγαπάνε, ρε, του λέω, άντε ρε από εκεί. Και θα πάω μαζί τους. Έτσι του είπα, ειλικρινά, και το λέω και στα παιδιά. Ναι, ναι. Άρα λέω στη Θεσσαλονίκη, πάμε μαζί με τα παιδιά. Άρα είστε ο κατάλληλος άνθρωπος. Μια και μπήκατε στο χορό, τώρα χορεύετε κανονικά. Δεν θα σας χρεώσει κανένας τίποτα. Αν εγώ. Εγώ δεν θα πιέσω καταστάσεις. Τα παιδιά, αν πιστεύουν ότι αγαπάνε την ομάδα τους, και αυτό το ξαναλέω, η ομάδα πρώτος πρωταρχικός ρόλος, κοίταξα να το δείξω επαγγελματικά. Ναι. Εδώ που έχω εγώ αυτή την επιχείρηση, έσκησε. Τώρα έχουμε κάνει μια δουλειά. Έτσι. Ναι. Εγώ κάνω όλα τα πίθανα και αυτά να κρατηθώ. Ναι. Ό,τι έχω, τα βγάζω, τα ξυλώνω, βάλτα. Πρέπει να κρατηθούμε για να μην φάμε ξεφτύλα. Ναι. Δεν είναι ωραίο έντιμο που στο λέω. Ναι, στα ίσια, ναι, με αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, ωραία. Το ίδιο είναι ισχύ και για την ομάδα. Ναι. Ρε, κάντε το. Λέει, τα παιδιά λέει να είναι. Δεν μας ενδιαφέρει, να είναι και ακέφαλοι. Μα τι λες τώρα. Εγώ κάθομαι εδώ, έχω δεν έχω δουλειά. Γιατί θα έρθει η εφορία, θα έρθει τώρα. Πρέπει να ξέρουν ότι είμαι εγώ εδώ. Ναι. Αλλιώς φέρονται, κατάλαβες. Ναι, είπε και κάποια πράγματα ο Παθανασάκης προχθές στην τηλεόραση για το στοίχημα. Είπε ότι ήρθαν πάνω την ομάδα κάποιοι που θέλουν να την βάλουν στο στοίχημα και τέτοια. Και τον κάλεσε ο εισαγγελέας. Ναι, λοιπόν, και τι θα πει. Δεν ξέρω. Και να στο πω από τώρα τι θα πει. Ναι. Ότι με πήρανε τηλέφωνο. Δεν το συζήτησα, αλλά ξέρω τι θα πει. Ναι. Με πήρανε τηλέφωνο, εγώ δεν θυμάμαι, ανώνυμα και αυτά. Μην πω τη λέξη, δεν με αφήνει, γιατί είμαι και αυστηρόστομο. Ναι. Αυτό δεν είναι, δεν γράφει πουθενά. Τώρα, το τι. Δεν το ρωτήσατε, δεν τα ακούσατε αυτό που είπε, προφανώς είχατε κοιμηθεί. Ναι, αλλά άκουσα για τη δίωξη, γιατί το διαβάζανε. Α, μπράβο. Ναι. Εκείνη τη μέρα, την επόμενη μέρα έγινε γνωστό. Γιατί το έπαιζε, ε? Ναι. Ναι, τι το είπες, διότι όταν θα λες... Και τι σου είπε, τι σας είπε, τι σας είπε. Το είπα, να μην λες, γιατί του λέω εγώ. Τι, το είπα, έτσι, αυτό είναι χοντρό που είπε. Ναι,
από οικία. Πώς το λένε, κατάλαβα. Ναι, αυτή είναι, αυτή είναι. Αυτή είναι, ναι. Okay, αυτά είναι τα χαζά τα αμερικάνικα. Αυτός δεν ζει στην ελληνική πραγματικότητα και δεν έχει καταλάβει πού βρίσκεται. Ειλικρινά, και να δεις από τη συνέντευξη πάμε πάρει και μου πει γιατί λες αυτά. Μα αφού δεν ξέρεις, αδερφέ μου, τι να κάνω. Εγώ είμαι από εκεί, αλλά μπήκα μέσα στα κόλπα. Μπήκα στα κόλπα και κατάλαβα και σωματώθηκα με εδώ πέρα με όλο το σύστημα. No. Εσύ γιατί δεν βλέπεις ότι δεν μπλέκω εγώ με το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν μπλέκω με το ποδόσφαιρο. Άρα για να το μαζέψουμε και να ολοκληρώσουμε. Εσείς έχετε καταλάβει ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει πετάξει λευκή σημαία. Ότι ήρθατε σε επικοινωνία με τους συνδεσμίτες της αυτόνομης, μιλήσανε, θέλουν να κάνουν συνάντηση μόνο μαζί σας να μην είναι ο κ. Παπαθανασάκης. Εσείς λέτε ότι δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πόσο τους επηρεάζεται. Βάλτε τους με λογική να σου απαντήσουν. Τι θα βγει. Ωραία, μου τα πάνε εμένα και πρέπει να έρθουν. Μου τα λένε τηλεφωνικά λοιπόν και εγώ τα μεταφέρω. Σαν την πόρνη εκεί πέρα, του λέω ξέρεις, τι βγαίνει. Σκοπός είναι μπροστά για κάτι πήρε τα λέπορε, κάτι εκεί. Πάντως ο Κυριάκος κάτι ήξερε και τον έφερε εκεί πέρα τον Παθανασάκη, γιατί ήξερε ότι θα βγάλετε εσείς την άκρη, εσείς δηλαδή, προσωπικά. Σου λέει να τον πάω στον άνθρωπο για να μπορέσει να κάνει να βγει η άκρη. Τον Κυριάκο εγώ τον έχω βοηθήσει πολλές φορές. Ναι, δεν έχει βοηθήσει ο Κυριάκος σε τίποτα, ούτε είναι υποχρεωμένος. Θεωρώ ότι είναι, δεν ξέρω πώς τον έχετε εσείς, ότι είναι ένας έντιμος δημοσιογράφος. Ναι, φυσικά. Όταν είναι και παλιός και εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ εγώ. Μπράβο. Και είναι φτωχό παιδί και κάνει έναν αγώνα. Δάσκαλος για πολλούς. Μέσα στον αγώνα που κάνεις μπορεί να κάνεις και λάθη. Εντάξει. Ναι, αλλά δεν είναι κανένας. Η κίνησή του ήταν έξυπνη. Εγώ δεν ήξερα ότι θα μου φέρουν τη συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Ωραία, ήρθε η συζήτηση, δεν την προκάλεσα εγώ. Ναι. Του λέω, ρε ταλέπορε, εσύ είσαι, ρε, του λέω, τους εμπρίζουν όλοι. Ταλέπορε, γιατί. Μα είναι ταλέπορο, όμως, άμα τον ζούσες, τι να σου πω τώρα, δηλαδή, πίστεψέ με. Τι να κάνει, ο άνθρωπος θα κάνει τα μάτια του έτσι, πώς θα κάνει, του λέω, ηρέμησε, θα την βρούμε την άκρη. Τι να πω τώρα. Και εκεί πέρα όλοι, είναι, ξέρεις, λέει μαγκάκια όταν σου λέει ο άλλος τι δουλειά κάνεις, με το λέω μου είπε και εμείς μου λέει εμείς ζούμε πώς να πάμε την Κυριακή στο γήπεδο. Ναι. Και κάτσε, καταλαβαίνεις. Και ο άλλος τους το κόβει, ναι, αλήθεια είπανε, τι. Ναι. Ναι, μα ήθελε όμως αυτή τη μεγαλύτερη αυτό ότι το πείτε και το λέω και καθαρά στους Θεσσαλονικιούς το γήπεδο την Κυριακή ανοίγει λόγω εμού. Στο λέω εγωιστικά. Ναι. Του τα έβαλα κάτω και ναι, λέει, μιλήσαμε την αστυνομία. Τι πήρε μιλήσαμε την αστυνομία. Ναι. Εσύ δεν έχεις να κάνεις μια ανακοίνωση ότι θα φιλοξενήσεις τους ανθρώπους, έτσι του είπα. Θα φιλοξενήσεις τους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα, ναι, δεν νομίζω ότι αυτοί θα κάνουν κακό στην ομάδα τους. Στην ομάδα τους. Δεν μπορούν, όχι, δεν τους πάει η καρδιά. Τι να κάνουν κακό στην ομάδα, απλά θέλουν να τελειώσουν το θέμα. Τον κόσμο, να μαζέψουν τον κόσμο και εγώ πιστεύω, ειλικρινά, είναι ανοιχτή πρόταση αυτή, όμως καθαρά πράγματα. Θέλει να έρθουν εδώ στην Αθήνα. Έτσι όπως τον αποφεύγουν, είναι σαν και αυτοί σαν να κρύβουν κάτι. Όχι, έλα εδώ. Θα έρθει και αυτός. Ναι, είναι πολύ απογοητευμένοι. Τι να κρύψουν. Ναι, είναι πολύ εκνευρισμένοι και απογοητευμένοι. Εγώ εκτιμώ έτσι. Όμως ένα χρονοδιάγραμμα. Τι λέγανε. Εγώ ρώτησα το παιδί, ρε, του λέω, έχετε καμία εναλλακτική λύση. Του ρώτησα και μου λέει ο καλύτερος μου φίλος δεν έχει 9 ευρώ να πάρει καφέ. Είπατε τι να συζητήσω. Έχετε μια εναλλακτική λύση, ναι, να το βάλουμε και την πούμε για κάτσε κάτω. Τα ψωμιά σου εδώ τελειώσανε. Ναι. Και τι σας είπαν, ότι δεν υπάρχει κανένας, γιατί είχα μαζευτεί κάτι βετεράνοι ή κάτι. Ναι, εντάξει τώρα. Ναι. Νομίζω την αλήθεια σας είπε. Αυτά, ξέρεις τώρα από λόγια είμαστε χορτασμένοι όλοι. Ναι. Πρόσεξε τη συλλογή, είμαστε χορτασμένοι. Ο σκοπός είναι το τι γίνεται στο τραπέζι. Ωραία. Άρα λοιπόν το ξεκαθαρίσαμε. Το ξεκαθαρίσαμε, δεν ξέρω τα παιδιά. Αν μου κρατήσουν καμία κακία, αλλά θα είναι λάθος. Τι κακία να σου πω. Όχι. Δεν νομίζω. Τι κακία να σου πω. Όταν κάποιος μιλάει στα ίσια, κύριε Κακέτσι, όπως μιλάτε εσείς τώρα, τι κακία να τον κρατήσεις, ρε φίλε. Απλά πρέπει να εκτιμήσεις, να σεβαστείς αυτό που λέει. Δεν είπατε και τίποτα κακό. Θα μπορούσα να σου έλεγα, ξέρεις κάτι. Μίλησα μαζί και είναι ένα κολόπεδο. Θα σου έλεγα. Θα σου το έλεγα. Αν ήταν. Είσαι σίγουρος και αυτό. Ναι, να το ξέρω. Εγώ είδα ένα παιδί ευγενέστατο. Είχε λεξιλόγιο. Να μου μιλήσει, δηλαδή μου έλεγε και μου είπε τα παράπονά του.
όπως είπε για το μάνατζερ και αυτό. Ναι. Λοιπόν, τι, αυτοί ζούνε για αυτό τον Ηρακλή, ο άλλος είναι από πουθενά. Καλά, ο ταλέπορος που λέτε κι εσείς. Ναι, ναι. Όταν, μα τους λέω, γιατί και τον Κυριάκο τον έχω πει ταλέπορο. Άμα βάλεις κάποια βίντεο του, έτσι δεν πάει πάλι ταλέπορο, του λέω. Λοιπόν, το αλαφούς. Τώρα που άφησε και μουσια έτσι άσπρα, είναι σαν ταλαιπωριακός είναι. Ναι, 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 ναι. Ο Κυριάκος, ο Κυριάκος. Με κάνει του πλάκα του Κυριάκου. Ναι. Ας ακούει ο κόσμος, πες τον ψάχνει ο Κούλιας. Ναι, έχουν πλάκα όλοι αυτοί. Ναι, ναι. Έχεις τόσους κατά καιρούς. Ναι. Όλοι αυτοί έχουν περάσει από τα χέρια μου. Το ξέρω, ρε. Ναι. Αλλά έχω και πολλούς φίλους στη Θεσσαλονίκη εγώ. Ο Μπέος, ο Μπέος. Αυτό δεν θέλω να αναφερθώ. Τον βάλανε, τον πιάσανε σήμερα, τον έκαναν μήνυση εκεί στο Βόλο και τον μαζέψανε. Για ποιο θέμα. Τον έκανε μία μήνυση, λέει, για εξύβριση, κάτι τέτοιο. Αυτό είναι αυτόφορο. Ναι, 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 τον πιάσανε. Εντάξει, λοιπόν δεν ασχολούμαι μαζί του. Καλά. Ο Κυριάκος τα ξέρει, ειλικρινά. Δεν θέλω, είναι άφιλος αυτός. Εντάξει. Είναι άφιλος. Και δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου. Εντάξει. Μαζί του. Okay. Εγώ εκείνους που έχω ασχοληθεί κατά καιρούς, έχει υπόψη και το εκείνος εκεί που τον έβρισα στην τηλεόραση στην Δίκη, ήταν φίλος μου. Ποιος? Ο ένας είναι ο πρόεδρος. Ένας πρόεδρος. Ναι, μου κάνει εντύπωση τώρα που δηλαδή, εντάξει, έχει περάσει καιρός, ναι, μου είχε κάνει εντύπωση το πώς τα είπατε. Μα δεν τη βγάζει την εκπομπή από τη Δίκη ο Κυριάκος, την έχει εκεί. Και όλος ο κόσμος την έχει δει. Mm. Εγώ είπα όμως αληθινά πράγματα και τεκμηριωμένα. Και τι μαλώσατε, με, γιατί μαλώσατε με το Μαρινάκι? Κοίταξε, γιατί σου παίρνω το χρόνο. Δεν μου παίρνει το χρόνο. Το κλέβουμε λίγο από τον Αλέξη, αλλά θα του ζητήσω συγγνώμη εγώ. Αυτός ορίζει τα παραπολιτικά. Ναι. Εντάξει, είναι δικιά του εφημερίδα. Ναι. Ο Κουτάκης δουλεύει γι' αυτόν, τώρα δεν είμαστε κορόιδα. Ναι, ναι, ναι. Και βάζει και μου κάνουν ένα αρνητικό δημοσίευμα, ό,τι ώρα θέλει είναι στη διάθεσή σου. Ναι. Και με γράφει ότι εγώ ήμουνα άκου. Και εγώ έχω ένα παιδί που έχει τελειώσει στο London School of Economics, έχει κάνει μάστερ στην Οξφόρδη. Ναι. Εντάξει, και είναι fund manager και μένει στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη. Έχω αγωνιστεί για αυτό το παιδί. Λοιπόν, και αυτό έχει φίλους. Όταν διαβάζει αυτό που θα σου πω ότι εγώ χρωστάω και αυτά, ναι, χρωστάω όπως χρωστάνε όλοι. Αλλά η πτώση μου άρχισε το 1994, γράφει, όταν ήμουν, έχεις ακούσει αυτή την έκφραση. Μιλάμε σαν να είμαστε δυο μας τώρα, μας ακούει ο εύκολα, κόσμος. Εύκολα, εύκολα, ναι. Ναι, ναι. Ναι, προσωρινά κατηγορούμενος, όχι κρατούμενος, για εμπορία ναρκωτικών. Τότε τη γνωστή περιπέτεια τη δική μου. Ναι. Προσωρινά κατηγορούμενος. Προσωρινά κατηγορούμενος. Προσωρινά αυτά δεν γίνονται. Ναι, ναι. Ρε. Και όταν το έγραψες αυτό, συμφωνώ μαζί σου, καλά έκανες και το έγραψες. Ωραία. Mm-hmm. Γιατί δεν έγραψες δίπλα το απαλλακτικό βούλευμα? Ότι και απειλάγει με απαλλακτικό βούλευμα. Γιατί εγώ δεν πήγα σε δικαστήρια. Εμένα μου κάνανε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Βγαίνω και βρίζω τη δικαιοσύνη ανά πάσα στιγμή. Ας μου κάνουν και αυταπάγγελτες άμα θέλουν. Δεν κάνει κανένας. Δεν κάνει, γιατί δεν κάνουν? Αφού τους ταχώνω. Εντάξει, γιατί ξέρουν το δίκαιο ότι με πνίγει και μου ταλαιπώρησαν τη ζωή 9 μήνες και μια εβδομάδα και αγωνίστηκα εγώ να ξελασπώσει το όνομά μου σε τηλεοράσεις και όλα αυτά για να λέω ένα πρόβλημα το οποίο δεν με αφορούσε. Πήραν ένα αθώο άνθρωπο και τον βάλανε φυλακή. Ωραία. Και εσύ που το ξέρεις. Εγώ με φίλος μου τον πατέρα σου. Βάζεις σε αυτά τα παιδιά εκεί ένα κουρτάκι, δεν ξέρω, επειδή έχουν συμφέροντα για να σου κάνουν τον καλό να γράψουν αυτό. Και έτσι. Και μετά όταν πήρα τον κουρτάκι, έτσι ακριβώς, και του λέω ρε μάγκα, με ξέρεις πώς. Και άρχισε και με ειρωνευόταν. Πώς με ειρωνεύεσαι, του λέω, γιατί σε ενόξω, εγώ σε ξέρω. Και με ειρωνευόταν. Και τον άφησα να με ειρωνευτεί. Μετά του έχωσα ό,τι δεν έχει ακουστεί. Του λέω, άντε από εκεί, δεν μπορώ να φανταστεί στο στόμα μου. Και του έχωσα. Και άντε βαριέμαι, του λέω, άντε ρε βαριέμαι πάλι ο μακάκα, όπως λέει ο φίλος μου ο Καρβέλας. Και του έχωσα το τηλέφωνο. Και σε 10 λεπτά άρχισε και με παίρνει τηλέφωνο. 5 κλήσεις. Και μετά τον πήραμε, ξαναπήρε. Και μου λέει, πες τα στον κύριο, γιατί του είπα, λέω την αλήθεια, ο Πατσαβούρας έβαλε, του λέω. Λέω την αλήθεια. Γιατί... Ποιος λέω, αυτός που έπαιζε στη Λάρισα? Ορίστε. Αυτός που έπαιζε στη Λάρισα και μετά στον Παναθηναϊκό? Όχι, ο Πατσαβούρας έλασε. Δεν αλλάζει. Εγώ θυμάμαι το αριστερό τον μπακ. Στη Λάρισα και στο Παναθηναϊκό μετά. Α, εσύ λες το επώνυμο. Όχι, εγώ βαφτίζω. Λοιπόν, με ρωτάει ένας φίλος για να κλείσουμε αν θα ανεβεί στη Θεσσαλονίκη ο Νότης. Ο ποιος Νότης? Όχι από το Fame Story, ο Σφαγιανάκης. Σφαγιανάκης, εγώ πιστεύω ότι αυτό το σχήμα που έχουν τώρα με τον Καρά, τον δικό σας που τον αγαπάω πολύ,
θαλεύει, γιατί κάνει τεράστια επιτυχία εδώ στην Αθήνα, θαλεύουν και στη Θεσσαλονίκη. Ε, βέβαια, ναι, αυτό θέλω. Είμαι 100% σίγουρος. Κύριε Κακέτσι, και τελειώνοντας, ναι, θέλω να σου πω, ναι, ο Πατσαβούρας εμένα με απείλησε ότι θα μου κάψει το μαγαζί, ναι, και από εκεί και πέρα βγήκα εγώ τη Δευτέρα και έγιναν τα γνωστά, άμα βάλεις στο Google θα το δεις. Δεν φταίω. Μάλιστα. Δεν φταίω. Ειλικρινά, δεν θέλω να με πειράζεις, εγώ σε σέβομαι και όποτε έρθεις στην Αθήνα να με βρεις. Ήρθε και ένας ψηλός από το Μετρόπολης, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος και το γνώρισα εδώ πέρα, το Κυριάκος τον έστειλε. Ναι. Εγώ δεν ξέρω, εγώ ξέρω τον Μποζίδη, είναι φίλος μου. Ο Μποζίδης... Ο ψηλός τι ήθελε. Ξέρω... Ε? Ο ψηλός τι ήθελε. Δεν ξέρω, ήθελε να φάει. Και μου λέει, εγώ είμαι αυτός, να σε καλά, του λέω. Εντάξει, εγώ... και εγώ έχω έρθει πριν από πολλά χρόνια, θα ξαναρθώ τώρα. Στα γρήγορα, θα έρθω να σας... Να σου πω, εγώ ξέρω, δεν ξέρω τώρα τα αυτά, ξέρω τους Καραμπέριδες. Ναι. Το Σωτήρι και τον Μάρκο λόγω του Μπαμπάτσου που είχαν την Εράιδα. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω τον Κόγκο, ξέρω τον Παπαδόπουλο. Να σου λέω τις τεράστιες γνωριμίες που έχω. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Ονοματάρες. Η ζωή μου είναι καθρέφτης. Να είστε καλά εκεί. Κύριε Κακέτσι, θα έρθω να σας βρω και θα πω εγώ ήμουν, ναι, ο Ζαγόρας από το Λίμπερο. Θα είναι τώρα πρέπει να σας σφίξω και το χέρι. Μα τώρα και δεν λέω ψέματα. Την ώρα που με πήρε τηλέφωνο η κοπέλα για να βγω, ναι, εγώ πήρα αυτό το παλιστομαίδι να του πω τι είναι αυτή η εκπομπή και αυτό, ναι, τι είναι. Αλλά δεν απάντησε. Κι, α, δεν σε απάντησε, δεν σήκωσε το τηλέφωνο. Ναι, έτσι κιόλα ξηγείται. Δηλαδή, φίλοι και δεν σηκώνω το τηλέφωνο. Θα τον ξεφωνήσω. Θα τον πάρω τηλέφωνο τώρα εγώ. Θα τον πάρω τηλέφωνο τώρα εγώ. Μόλι κλείσουμε. Θα έρθω να σα βρω από κοντά, κύριε Κακέτσι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ρωτούσα γιατί λέω πού να βγω. Ναι, δεν ξέρω τον. Είναι περίεργο αυτό. Είναι πολύ φιλικό. Θεωρώ αυτό είναι και αγεπιτονάρι. Δεν είναι Ηρακλή, το ξέρει. Τι είναι. Ο Θωμαίδης είναι Αριανός, δεν είναι, ναι, Ηρακλής. Ναι. Εσύ δεν ξέρω που το πας, δεν σε ξέρω. Πασεραϊκός είμαι εγώ, από τα Σέρας, από τα Σέρας είμαι εγώ. Ναι, τι να το κάνω τώρα, είσαι πίσω. Θα τα πούμε που κοντά, θα τα πούμε που κοντά, θα έρθω. Μείνει, θα έρθω, λοιπόν, στο μαγαζί σας. Τελευταίο συμπέρασμα, ο Ηρακλής έπρεπε να είμαι εγώ εκεί να τους εψυχώσω με μία μπουνιά, θα σας καθαρίσουμε όλοι. Εδώ καθάρισε την ΑΕΚ 0-0. Αυτό δεν το βλέπουμε μέσα στο ΆΚΑ. Κάτι, ναι, λέει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ε? Έτσι. Άντε, ρε, προχωράτε. Άντε, προχωράτε, νέα παιδιά. Ε? Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κακέτσι. Φοβερός. Πρέπει να μείνουνε. Πρέπει να μείνουνε στην πρώτη εθνική. Έτσι είναι. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα έρθω να σας γνωρίσω από κοντά ξανά. Να σας ξαναδώ, μάλλον. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.